Κυρίες και κύριοι χαίρετε, είναι η ειδήσει της Λακωνίας από την απέλα.gr. Ένα από τα πιο σύγχρονα βιοκλιματικά κτίρια στην Ελλάδα εγγενιάστηκε επίσημα το πρωί τη Παρασκευής 3 Φεβρουαρίου στον Κλαδά Λακωνίας προκειμένου να στεγάσει το ταλέντο και τα όνειρα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης. Τα εγγένεια τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης, κ. Και κ. Ευστάθιος, ο οποίος στη συνέχεια απίφθηνε ευχές προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και παρέδωσε στον Διευθυντή του Σχολείου μία εικόνα των Αγίων Αποστόλων. Μετά το κόψιμο της κορδέλας, επίσημη και κοινό ξεναγήθηκαν στου χώρου του κτηρίου. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η αντιπεριφερειάρχη κυρία Ντία Τζανετέα αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου και ευχαρίστησε όλου όσοι συνέβαλαν στην κατασκευή του κτιρίου και ιδιαίτερα του μηχανικού και αρχιτέκτονε τη τεχνική υπηρεσία τη Περιφερειακή Ενότητα Λακονία. Η μουσική είναι πανανθρώπινη εμπειρία που ενώνει πολιτισμού, τόνισε ο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση Παναγιώτη Πετρόπλο, διαβεβαιώνοντα ότι το Υπουργείο Παιδεία θα σταθεί έμπρακτα δίπλα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές του σχολείου. Για μια μέρα ορόσημο μίλησε ο διευθυντής του σχολείου, Διαμαντής Μανεσιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή της προκατόχου του κυρίας Αργυτάκου για τη δημιουργία του έργου, αλλά και όλων των ερετών. Με έκδηλη τη χαρά στο πρόσωπό τη, η πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κυδαιμόνων, Αναστασία Πατρινού, ευχαρίστησε όσου προσέφεραν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ενώ ευχαριστίες απίθυνε και ο σύμβουλο μουσικών στην περιφέρεια Πελοποννήσου, Θεμιστοκλής Μακαντάσης, τονίζοντας ότι τα μουσικά σχολεία μας έδωσαν πίσω την πολιτιστική μας ταυτότητα. Καλά μουσικά ταξίδια στους μαθητές, ευχήθηκε και ο καθηγητής έθνομουσικολογίας στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λάμπρος Λιάβας, που βρέθηκε στη Σπάρτη για τις τριήμερες εκδηλώσεις ελληνικής μουσικής παράδοσης. Ευχέ απίστηνε και ο πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοπονίσου, Χαράλαμπο ενώ ο δήμαρχο Πάρτη, Βαγγέλη Βαλιώτη, μίλησε για ένα έργο κόσμημα που πρέπει να αγκαλιαστεί από όλη την τοπική κοινωνία. Συγχαρητήρια σε όλου του συντελεστέ, έδωσε ο βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λακωνία, Σταύρο Αραχοβίτη, με του χαιρετισμού να ολοκληρώνονται από τον Περιφερειακή Πελοπονίσου, Πέτρο Τατούλη, ο οποίο ευχήθηκε καλά αποτελέσματα στη λειτουργία του σχολείου. Ακολούθησε μουσική εκδήλωση με πρωταγωνιστές τους καθηγητές και τους μαθητές της σχολικής μονάδας. Ο Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάρτης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υλοποιεί στα πλαίσια του μαζικού αθλητισμού το δωρεάν πρόγραμμα Άθληση και Γυναίκα με σκοπό τη φυσική άσκηση και βελτίωση τη σωματική και πνευματική υγεία και την κινητική αναψυχή. Το πρόγραμμα αναφέρεται σε γυναίκε ηλικία από 19 έω 65 ετών και υλοποιείται στο χώρο του κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Σπάρτης, στο Δημοτικό Στάδιο και στο Πάρκο Γουδέ. Οι μέρες διεξαγωγής ορίζονται Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από τις 8.30 έως τις 9.30 και από τις 9.30 έως τις 10.30. Ο τόπος διεξαγωγής θα ορίζεται από την υπεύθυνη γυμνάστρια. Για περισσότερες πληροφορίες και γραφές οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Σπάρτης. Η υπάλληλοι του Δήμου Μονεμβασία την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου σε μια όμορφη και ζεστή συγκέντρωση στους Μολάους έκοψαν τη βασιλόπιτά του. Καλωσορίζοντα του υπαλλήλου, ο Δήμαρχο Ηρακλή Τριχίλη ευχήθηκε καλή χρονιά, τονίζοντα ότι το 2016 ήταν μια παράξενη χρονιά τόσο για εμάς που διαχειριζόμαστε τις τύχε του Δήμου, όσο και για εσά που είστε οι βασικοί συντελεστέ, είπε χαρακτηριστικά. Έκανε μια γενικότερη παρουσίαση του Δήμου, τονίζοντα για ακόμα μια φορά ότι ο Δήμο Μονεμβασία είναι ένα από του πιο υγιεί οικονομικά. Κάτι που όπως είπε είναι πολύ ευχάριστο γιατί κινδυνεύουμε λιγότερο σε δύσκολες οικονομικά συνθήκες. Ο κύριος Τριχίλης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις σχέσεις των υπαλλήλων με τους πολίτες επισημένοντας ότι ο βαθμός ικανοποίηση των δημοτών για υποθέσεις τους που φτάνουν στο Δήμο πρέπει να είναι πολύ μεγάλος. Θέλω να σας ζητήσω να εργάζεστε με ζήλο. Μια και είμαστε ταγμένοι να εξυπηρετούμε το Δημότη, είπε χαρακτηριστικά ενώ προέτρεψε τους υπαλλήλου να είναι ευγενικοί στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τις υποθέσεις, λέγοντας «Η ευγένεια και ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η απαρχή της λύσης». Στη συνέχεια μίλησε για τη συμβολή των υπαλλήλων στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων και των υποθέσεων που κάθε τμήμα χειρίζεται. Προέτρεψε τους υπαλλήλου να παρακολουθούν από κοντά το κάθε θέμα προκειμένου να υπάρχει το βέλτιστο αποτέλεσμα στον καλύτερο δυνατό χρόνο. Τέλος τόνισε την ανάγκη να προσπαθήσουν όλοι προκειμένου να κρατηθεί ο Δήμος ζωντανό, παρέχοντα υπηρεσίε υψηλού επίπεδου, επισημένοντα παράλληλα την αναγκαιότητα καλή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των υπαλλήλων, λέγοντα χαρακτηριστικά. Το καλό αποτέλεσμα δεν βγαίνει μόνο από έναν υπάλληλο, αλλά από τις συνέργειες που μπορεί να έχει αυτός με τον συνάδελφό του. Εμπόδια στην κυκλοφορία των οχημάτων στον κυκλικό κόμβο στην είσοδο τη Πάρτη προκάλεσε άθελά του ένα οδηγό αγροτικού οχήματο. Συγκεκριμένα το αγροτικό αυτοκίνητο ήταν φορτωμένο τελάρα με πορτοκάλια. Την ώρα που ο οδηγό διέσχιζε τον κυκλικό κόμβο, δύο τελάρα έπεσαν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα τα πορτοκάλια να διασκορπιστούν στο δρόμο και τα διερχόμενα αυτοκίνητα να τα μετατρέψουν σε πορτοκαλάδα. Ο οδηγό, μόλι αντιλήφθηκε τι έγινε, σταμάτησε το όχημά του και προσπάθησε να διορθώσει την κατάσταση όσο αυτό ήταν δυνατόν. Τέλο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία επιλήφθηκε του παριστατικού και στη συνέχεια ο Δήμο Πάρτη προκειμένου να, να καθαριστεί ο δρόμο. Η ΠΑΕ Σπάρτη ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μιχάλη Φράγκου. Ο 26χρονος έντερφορ και περιφερειακός επιθετικός από το περασμένο καλοκαίρι αγωνιζόταν στην Καλονί και σε 13 εμφανίσεις σημείωσε 2 γκολ. Πριν την ομάδα της Μιτζηλίνης προηγήθηκε το πέρασμά του από την Καλιθέα, όπου σε 1,5 χρόνο και συγκεκριμένα από το δεύτερο μισό της περίοδου 2014-2015 και ολόκληρη τη σεζόν 2015-2016 συμπλήρωσε 44 συμμετοχές ενώ πέτυχε και 13 γκολ. Στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με μεγάλη επιτυχία σε Λαμία, Φωκικό και Διαγόρα Ρόδου. Η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνία καλεί του Λάκωνε Βιοκαλλιεργητέ την 5η 9 Φεβρουαρίου στι 6.30 το απόγευμα σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Λακώνων Ποιητών στο Δικητήριο Λακωνία. Το θέμα τη συνέλευση είναι ενημέρωση για τι ομόφωνε αποφάσει του Δικητικού Συμβουλίου και ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα. Η συνέλευση διενεργείται σε μια κρίσιμη στιγμή εν ώψη τη υλοποίηση του νέου προγράμματο τη Βιολογική Γεωργία. Όπω αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου τη Ένωση, μετά από όλα όσα συνέβησαν στο προηγούμενο πρόγραμμα 2012-2016, τι καθυστερήσει, τι ποινέ, του αποκλεισμού έω σήμερα. Καλούμαστε ο καθένας ξεχωριστά να δώσει το παρόν στην συνέλευση προκειμένου όλοι να έχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τη διαβούλευση που προηγήθηκε και με το πώς φτάσαμε ως εδώ. Με μεγαλοπρέπεια γιόρτασε το γήθιο την πολιούχο του η του κυρίου την 5η 2 Φεβρουαρίου. Οι εορταστικές ακολουθίες τελέστηκαν φέτος στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γηθίου. Στην ακολουθία του όρθρου και στην πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία, χωροστάτησε και προέστη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτη Μάνη, κ. Κύριο Χρυσότομο, πλαισιωμένο από ιερεί τη Ιερά Μητροπόλεω Μάνη. Το θείο λόγο κήρυξε ο Πανοσολογιότατο Αρχιμαδρίτη Πατέρα Ανδρέα Μπολοβίνο. Η υποβροχή πραγματοποιήθηκε μετά το πέρα τη θεία λειτουργία, η πάνδημη λιτάνευση τη Αγία Εικόνα τη Παπαντή στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή των σχολείων και υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Δήμου Ανατολική Μάνης. Τη μέσα πέδωσε στρατιωτικό άγημα από το τρίτο τάγμα ΚΕΜ που εδρεύει στο Γήθιο. Τη Σπάρτη επισκέφθηκε την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου η Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση τη Νομαρχική Επιτροπή ΣΥΡΖΙΖΑ που με αφορμή τα δύο χρόνια διακυβέρνηση επιχειρεί ένα μεγάλο άνοιγμα στην τοπική κοινωνία με συζητήσει, συγκεντρώσει, στην οποία πρωτοστατούν πρωτοκλασσά τα σελέχη του κόμματο. Όπω τόνισε ο γραμματέα τη Νομαρχική Επιτροπή Πανάγο Φραγκή κατά τη συνέντευξη τύπου που δόθηκε το μεσημέρι στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Σπάρτη, η παρουσία τη υφυπουργού στην πόλη μα έρχεται ω επιστέγασμα αυτή τη επαφή με του πολίτε. Την Υφυπουργό καλωσόρισε και ο βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Λακωνία Σταύρο Αραχοβίτη, ο οποίο σημείωσε ότι η κυρία Παπανάτσιου έχει άριστη γνώση των αγροτικών ζητημάτων που σε συνδυασμό με τα οικονομικά την κάνουν τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, κυρίω για του πολίτε τη Υπαίθρου αναφερόμενη στο έργο και στους στόχους του Υπουργείου Οικονομικών, η κυρία Παπανάτσιου στάθηκε ιδιαίτερα στις μάχες που δίνει η κυβέρνηση στο εσωτερικό και εξωτερικό για την καταπολέμηση της διαπλοκής και του λαθρεμπορίου, τη φοροδιαφυγή αλλά και για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Σε ερώτηση της απέλα.gr για το πλαστικό χρήμα και ειδικότερα για το αλαλούμ που έχει δημιουργηθεί στον εμπορικό κόσμο με τη χρήση ημί πώς και τις υποχρεώσεις των εμπόρων για ανάρτηση σχετικής ταμπέλας, η κυρία Παπανάρτσιου απάντησε ότι μόνο αυτοί που έχουν πώς πρέπει να προχωρήσουν στην αναγραφή αυτή. Κυρίε και κύριοι, ήταν οι ειδήσει της Λακωνίας από την απέλα.gr. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.